Κατά την ολοκλήρωση της πανηγυρικής θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, οι επίσημοι αλλά και τα στρατιωτικά αγήματα μεταφέρθησαν στο Δημοτικό Κήπο, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέση και κατάθεση στεφάνων. Φυλάκω να φτάσει στη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε εις την κατάβαση σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται εισαμένων και πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών ετόπο φωτεινό, ετόπο χλωρό, ετόπο αναψύξεως ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός παραμάτματα παραπτών πρακτέν εν λόγω η έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου από την μπάντα του Δήμου. Βαρύ ήταν το κλίμα και στις δηλώσεις τόσο της Δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα όσο και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου σχετικά με τις τελευταίες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Ωστόσο, τόσο ο Δήμος Καβάλας όσο και η Αντιπεριφέρεια ετοιμάζονται πυρετωδώς για το δημοψήφισμα της Κυριακής. Γιορτάζει η πόλη σήμερα, γιορτάζει την ελευθέρωσή της, γιορτάζει τον πολιούχο της, μεγάλη μέρα για την Καβάλα, αλλά είμαστε με την ψυχή στο στόμα, με την αναπνοή μας κρατημένη. Δεν μπορούμε ούτε να γελάσουμε, ούτε να το διασκεδάσουμε, γιατί πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα κρατάει την αναπνοή της αυτή τη στιγμή. Σε εμάς που είμαστε σε κάποια θέση, έχουμε ήδη ξεκινήσει να έχουμε τις πρώτες συσκέψεις σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία πρώτα. Και επίσης ό,τι αφορά τον κοινωνικό τομέα του Δήμου και πώς πρέπει να παρουσιαστεί ο Δήμος, να παρετοιμαστεί ο Δήμος. Αφενός μεν τα οικονομικά που υποθέτω ότι θα έρθουν οδηγίες, αφετέρου τα κοινωνικά. Δεν πρέπει να ετοιμαστούμε, πρέπει όλα να τα λάβουμε υπόψη μας για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά. Μακάρι να είναι εποφελία της χώρας μας ό,τι απόφαση ληφθεί. Και ό,τι αποφασίσουμε, να το αποφασίσουμε το μυαλό μας, το κεφάλι μας, γιατί η απόφαση που θα πάρουμε δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Καβάλα, σε όλους τους καβαλιώτες και σε εμάς που ζούμε εδώ στην πόλη μας και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο είναι μεν καβαλιώτες αλλά δεν ζουν εδώ. Σήμερα γιορτάζουμε τον πολιούχο της πόλης μας, τον Απόστολο Παύλο, γιορτάζουμε την 102η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης μας. Χρόνια πολλά και θα δανειστώ μία αποστροφή από τον πανηγυρικό που άκουσα στην εκκλησία για να πω ότι οφείλουμε πάντα να κάνουμε αυτό που θεωρούμε συνειδησιακά ότι θα δικαιώνει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν, μαρτύρησαν, αγωνίστηκαν όλα τα χρόνια για να μπορέσει η Καβάλα να ελευθερωθεί ξανά και να ενταχθεί στον εθνικό κορμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό τις κρίσιμες συνθήκες του σήμερα. Η περιφέρεια ετοιμάζεται για το δημοψήφισμα. Η περιφέρεια ετοιμάζεται για το δημοψήφισμα και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε και που ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις για τον πανηγυρισμό της απελευθέρωσης της πόλης υπάρχουν άνθρωποι στα γραφεία τους οι οποίοι εργάζονται εκτός ωραρίου, εκτός σε μέρα αργίας και εορτίες προκειμένου να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας τις διαδικασίες που προβλέπονται για την ψηφοφορία. Εσείς νέοι όχι θα ψηφίσετε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας απαντήσω ξεκάθαρα ότι η άποψή μου είναι να ψηφίσω ναι. Ειδικά μετά και θέλω να προσθέσω ότι μετά την απόσυρση της πρότασης των δανειστών μας, εκείνο το οποίο πλέον είναι να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί είναι η ευρωπαϊκή τοποθέτηση της χώρας. Δεν έχουμε να εγκρίνουμε μια πρόταση η οποία έχει ήδη αποσυρθεί. Και όπως σας έχω πει και προχθές που ήμασταν σε μια συγκέντρωση που έγινε εδώ δίπλα στην πλατεία Καπνεργάτη,
Μπορεί να διαφωνώ με πολλά πράγματα έτσι όπως διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να με προκαλούν σαν άνθρωπο οι δηλώσεις και το ύφος δηλώσεων διαφόρων Ευρωπαίων. Αλλά πιστεύω ότι για την Ελλάδα και για τους Έλληνες είναι καλύτερα μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο ευρώ.